σας καλωσορίζω όλους. Θα σας μιλήσω σήμερα για την οικιακή κομποστοποίηση και θα ήθελα έτσι μέσα από τη μαθήματα σας αυτό να δημιουργηθούν κάποιες απορίες για να μπορούμε να δώσουμε επεξηγήσεις το πόσο σωστά μπορείτε να κάνετε ένα πολύ καλό κόμπος στο σπίτι σας. Τώρα, ξεκινάμε από την κουζίνα του σπιτιού και ό,τι υλικά χρησιμοποιούμε, ντομάτες, πατάτες, λάχανα, μαρούλια, κουνουπίδια, σίγουρα μια ποσότητα από αυτά τα υλικά απομακρύνεται, πετιέται. Ο στόχος μας εμάς είναι να αποφύγουμε την ταλαιπωρία του να πάρουμε αυτά τα υλικά και να τα πάμε να τα πετάξουμε. Μας κουράζει η σκέψη ότι να πετάξουμε ένα υλικό το οποίο είναι αγαπτό και όχι απορρίμματα, όχι απόβλητα. Αν τα πετάξουμε στους κάδους, θα δείτε το απορριμματοφόρο του Δήμου, θα τα πάει στην κομματερή και εκεί θα εγκλωβίσουμε ένα χώρο ο οποίος θα μολύνει το περιβάλλον. Είναι ζημιά μας η κομματερή να υπάρχει. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε. Όλα αυτά τα φυτικά υλικά μπορούμε με τη διαδικασία της κομποστοποίησης να τα φτιάξουμε ένα πολύ καλό υλικό, ένα λίπασμα απλά για το κήπο μας, για τα λουλούδια που χρησιμοποιούμε στις βλάστες και κακά τα ψέματα. Αν ζούσαμε σε ένα χώρο όπου είχε μια τεράστια επιφάνεια γης, όλα αυτά τα υλικά τα αφήναμε κάτω από ένα δέντρο ή σε ένα σημείο, μπορεί να ενοχλούν οι διάφορες μυρωδιές που βοηθούν εμάς οι σκύλες από τα κατουζόπουλα ή από το τυπικό υλικό απομακρύναμε. Αν πηγαίναμε μετά από 2 χρόνια να βλέπαμε αυτά τα υλικά, δεν θα υπήρχε τίποτα. Θα βλέπουμε ένα σκούρο χρώματος χώμα στο σημείο που τα αφήσαμε. Η ίδια λοιπόν η φύση κάνει κομποστοποίηση. Τώρα, η λέξη κομποστοποίηση συμβούμε εμείς για να δικαιολογήσουμε την τεχνολογία που εφαρμόζουμε και να παράξουμε ένα προϊόν, το οποίο προϊόν ονομάζεται κόμπος. Κατανοητά μέχρι τώρα, έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν την όρεξη να φτιάξουμε ένα καλό κόμπο στο σπίτι μας. Τι χρειαζόμαστε από υλικά, πρακτικά, θέλουμε χώρο για να μπορούμε να αναθέσουμε τα υλικά μας. Δεν νομίζω να χρησιμοποιείται αυτός ο χώρος αν σκεφτείτε ότι παραπάνω από ένα τετραγωνικό επιφάνειας δεν χρειάζεται να δεσμεύσουμε γιατί μας για να μπορούμε να φτιάξουμε το κόμπο. Χρειαζόμαστε κάποια τιμή αξία υλικά τα οποία μπορούμε να τα βρούμε και πεταμένα σε κάποια σημεία όπως είναι ξύλα ή ήθη οικοδομής για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα χώρο, περίπου ένα κυβικό περίπου ή ένα παλιότερο χώρο που τέλος πάντων του νερού που είναι άγριο και δεν θα πάει για ανακύπτωση, μπορούμε να το κρατήσουμε, να είναι κουμμένο για να μπορούμε εκεί να αναποθέσουμε τα υλικά από την κουζίνα μας. Επομένως, μέχρι στιγμής το κόστος των εφοδίων που πρέπει να έχουμε για να φτιάξουμε το κόμπο πιστεύω ότι είναι μηδενικό, δεν μας επιβαλλεί. Τώρα, σαν εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε πιο εύκολα τη δουλειά μας, είναι μία βράνα ή ένα βίκρανο, το οποίο έχει πολύ χαμηλή αξία. Και ακόμα και με τα ίδια μας τα χέρια, αν δεν
γινόμαστε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Με τα χέρια μας χρησιμοποιούμε κάποια δάση για να αποφύγουμε τυχόν βρωμιές που υπάρχουν. Νερό, μικρές ποσότητες, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τώρα τι κάνουμε. Για τα υλικά που παίρνουμε από την κουζίνα μας. Αν εδώ έχω να σας δείξω καρπούζι, το οποίο καρπούζι, αν το πιάσουμε και το σπίξουμε λίγο, έχει πάρα πολύ υγρασία. Έχουμε επίσης τα πορτοκάλια που έχουμε στήξει. Αν τα στήξουμε λίγο με το χέρι μας, και αυτά έχουν λίγο λιγότερη υγρασία από το καρπούζι. Αρχίζουμε μετά να βλέπουμε ότι άλλα υλικά όπως είναι καφές, τα κατακάρτια που έχουν μείνει είτε από καφέ ή από ελληνικό καφέ, αυτός έχει λιγότερη υγρασία. Αρχίζουμε λοιπόν να μαζεύουμε στο χώρο μας υλικά τέτοια που να μπορούν να συνδυαστούν με μία, μάλλον μεταξύ τους τα υλικά έχουν όλα μαζί μία υγρασία στο 60%. Σημαίνει ότι αυτή εδώ η υγρασία, 60% υγρασία, είναι 100%, έχουμε λοιπόν πάρα πολύ υγρά υλικά, ενώ εδώ έχουμε κόψει μερικά φύλλα από τα δέντρα του κήπου μας ή από τα δέντρα που υπάρχουν στους δρόμους της γειτονιάς. Από τα λουλούδια μας. Από τα λουλούδια, έτσι. Αυτά είναι στεγνά. Ανακατεύονται λοιπόν όλα τα υλικά και παίρνουν στο δοχείο που εμείς έχουμε φτιάξει για να κάνουμε το κόμπος. Πολλές φορές το ερώτημα είναι τα υλικά αυτά τι μέγεθος πρέπει να έχουν. Το ιδανικό μέγεθος των υλικών, αυτά που είναι πάρα πολύ νομερά, δεν είναι αυτό εδώ. Έχουμε ψιλοκόψει επίτηδες καρπούζι, πατατόφυλλα κλπ. Με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ υγρασία. Δείχνω συνέχεια την εικόνα με την υγρασία και κάνω μια παρένθεση για να σας εξηγήσω ότι η υπερβολική υγρασία δημιουργεί αναερόβιες συνθήκες με αποτέλεσμα μικροοργανισμοί, βακτήρια και λύθες που υπάρχουν μέσα στα υλικά μας δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να δουλέψουν και να αποδομήσουν το υλικό. Δηλαδή, αυτή είναι η μεγάλη επιφάνεια που έχει το πορτοκάλι. Όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες, οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν αρχίζουν τη βιολογική αποσύνθεσή τους. Με αποτέλεσμα, μετά από 2-3 μήνες να μην φαίνεται αυτό εδώ το φύλλο, αλλά να φαίνεται αυτό εδώ το υλικό, που εμείς το ονομάζουμε κόμπος. Αυτή εδώ την εικόνα τα βλέπουμε. Επομένως, η εικόνα και πάλι επιμένω της υγρασίας είναι απαγορευτική. Επομένως, αν εγώ σε αυτά εδώ τα συγκεκριμένα υλικά διατηρήσω μία επιφάνεια περίπου τόση, δεν ξέρω αν βολεύει η κουλουφίσσα στο δείγμα ή στα μαρουλόφουλα ίσως είναι λίγο καλύτερα. Έχουμε μια κοκομετρία περίπου στα 15 με 20 χιλιοστά. Γεωργιά, ναι, έχω και εγώ αντίστοιχο. Τότε αυτό εδώ είναι το ιδανικό, ακόμα και με τα χέρια μας μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα τεμάχια που εμείς θέλουμε για να κάνουμε κομμουστοποίηση. Υλικά τα οποία έχουν πάρα πολύ υγρασία και υλικά τα οποία είναι στεγνά. Το ανακάτεμα γίνεται το μείγμα με αποτέλεσμα να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Τώρα, το κομμάτι της υγρασίας το κατανοήσαμε. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να επίσης να κατανοήσουμε είναι ότι οι μικροοργανισμοί για να μπορούν να ζήσουν και να δουλέψουν πρέπει να έχουν αρκετό οξυγόνο. Αέρα. Πώς γίνεται τώρα αυτό.
το υλικό μας μετά από μία εβδομάδα οι μικροοργανισμοί που είναι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του έχουν ξεκινήσει και έχουν δουλέψει. Από το υλικό μας αρχίζει να σαπίζει. Εξωτερικά όμως μένει ανέπαφο, δεν έχει καμία διαφοροποίηση. Εμείς τι κάνουμε, ανακατεύουμε το υλικό, ανοίγουμε την πόρτα μας για το συγκεκριμένο κομποστοποιητή που έχουμε φτιάξει, βγαίνει το υλικό έξω, με μία παλάμη το αναδεύουμε, γίνεται ένα καλό ανακάτεμα, τα εξωτερικά φύλλα συνήθως μπαίνουν προς τα μέσα και τα εξωτερικά πέφτουν προς τα έξω. Αυτό ήταν το ιδανικό ανακάτεμα. Αυτό το υλικό που εμείς ανακατέψαμε, ειλικρινά, δεν θέλει παραπάνω από 2 λεπτά από το χρόνο σας και γίνεται μόνο ανά εβδομάδα, όχι σε μακρύ χρονικό διάστημα. Αλλά ούτε όμως και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν μαζέψει το... έχουμε κάνει ανάδευση του υλικού, έχουμε την κανονική υγρασία και τότε βλέπουμε ότι οι μικροοργανισμοί δουλεύουν. Ενδεικτικά, πώς το καταλαβαίνουμε εμείς, αν βάλουμε το χέρι μας στα 5 εκατοστά βάθος, θα νιώσουμε μια θερμοκρασία. Αν έχουμε ένα θερμόμετρο, μπορούμε αμέσως να καταλάβουμε μια διαφορά στους 10 βαθμούς και τσίλου από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτή τώρα η τεχνική θα μας πάρει ένα μακρύ χρονικό διάστημα και το υλικό μας θα αρχίζει σιγά σιγά να λιώνεται, τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν είναι εμφανή εδώ πέρα αυτό που σας δείχνω. Η εικόνα, ίσως θέλω να σας πω ότι ξεκινήσαμε πριν από 2 εβδομάδες για να φτιάξουμε αποφυτικά υλικά που φέρναμε από τα σπίτια μας, ρούχι, κολλήματα, υπήρχαν και κάναμε το μείγμα φυτικά υλικά μαζί με κλαδιά για να πετύχουμε το κομμάτι της υγρασίας και βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι ένα κρομιγόφυλλο, αυτό εδώ πάλι είναι ένα κρομιγόφυλλο από καρπούζι, έχει ήδη διαλυθεί, δεν υπάρχει. Τα μαρουλόφυλλα έχουν και αυτά καθεί μέσα. Τα φυλλαράκια που πέφτουν έτσι κατά καιρούς και κάποια κοντά τεμάχια ξύλου είναι εμφανή. Με αποτέλεσμα, μέσα στις 2 εβδομάδες αφήνουν τα υλικά μας να χάνονται, να χάνει την εικόνα του. Όταν τώρα περνάει ο χρόνος και το υλικό που εμείς γνωρίζαμε την μπάλα, αλλά κάποια στιγμή δεν αναγνωρίζεται, τότε αρχίζουμε να έχουμε μια ευχαρίστηση ότι έχουμε δημιουργήσει κόπος. Ότι έχουμε εξαρτήσει τα υλικά μας και το τελικό προϊόν που θα πάρουμε, μια λεπτόκοκκι μάζα που μοιάζει με κόμμα αλλά δεν είναι και δεν αναγνωρίζουμε ούτε καρπουζόπουλα, ούτε πατάτες, ούτε κρεμμύδι, ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν το υλικό είναι ιδανικό για να κάνουμε μία ενταχοβελτίωση στο υπάρχον κόμμα του κήπου μας ή να βελτιώσουμε τις βράσεις που έχουμε. Δεν το χρησιμοποιούμε καθαρά και μόνο με τη σκέψη ότι είναι ένα λίπασμα που θα βάλουμε για να αναπτυχθούν τα φυτά. Η διαδικασία του ενταχοβελτιωτικού για να δώσει την καλύτερη ανάπτυξη στα φυτά παίρνει λίγο χρόνο. Ο οποίος μπορεί να είναι και ένας χρόνος μέχρι να μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πολλοί που χρησιμοποιούν κόπος από τον κήπο τους, αλλά θέλουν όμως και τα λουλούδια τους να είναι καλύτερα, εμφανισιακά, πρέπει να αγοράσουν και από το εμπόριο ένα χημικό λίπασμα για να δώσουν κάποιες μονάδες στοιχείων αζότου, φωσφόρου, καλύπτου, να μπορούν να μεγαλώσουν τα φυτά. Αν δεν τους ενδιαφέρει αυτή η σύντομη ανάπτυξη των φυτών, μπορούν να το πετύχουν μακροχρόνια με τη χρήση μόνο κόπος. Υπάρχει μια ευχαρίστηση κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το κόπος, διότι είναι ένα υλικό που το φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Για να σκεφτούμε ότι
καθόλου το περιβάλλον. Δεν δώσαμε, μάλλον να πω μια παλιά φιλοσοφία. Ο ρηπαίνων πληρώνει. Εμείς λοιπόν δεν παράξαμε απόλυτα για να ρηπάνουμε το περιβάλλον. Επομένως δεν πρέπει να πληρώσουμε στον Δήμο για τα σκουπίδια. Δεν έχουμε σκουπίδια να πληρώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, έχω να σας πω το κομμάτι της οσμίας που πιθανόν κάποιοι από εσάς που με ακούτε να έχετε χρησιμοποιήσει κόπο στο, να έχετε φτιάξει κόπο στο σπίτι σας, αλλά κατά καιρούς κάποιοι να σας παραπονείτε ότι μυρίζει. Αν ξεφύγουμε από τα όρια της καλής υγρασίας και του αερισμού, προφανώς οτιδήποτε υλικό και αν καινούριο ρίξουμε στο παλιό οριμασμένο κόπο, να δημιουργήσει κάποιες δυσάρεστες οσμές. Υλικά που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε για να μην έχουμε φασαρίες από τους γειτόνους ό,τι μυρίζουν και όπως φτιάχνουν, είναι τα ψαροκόκαλα, το κρέας και το μαγειρεμένο φαγητό που μας έχει μείνει. Που έχουμε χρησιμοποιήσει λάδι και διάφορα άλλα υλικά. Τώρα για μερικούς που είναι πιο θαραλέοι και δεν αντέχουν τις φωνές του γείτονα, μπορείτε να κάνετε το άλλο. Εμείς πολύ ευχαρίστως να σας δώσουμε έτοιμο κόμπος, το οποίο ξεχαστήκατε κάποια στιγμή και ρίξετε κάποια αυγά, στα οποία θα μυρίσουμε, ή ρίξατε κάποιο ψαροκόκαλο. Δεν θα πάτε να τα μαζέψετε, απλώς θα ρίξουμε κόμπος έτοιμο από πάνω, το οποίο δουλεύει σαν φίλτρο απόσμησης. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε καθόλου μυρωδιές. Φίλτρο απόσμησης έτοιμο κόμπος. Είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά υποτίθεται και λίγο θράσος και θάρρος. Να μην φωνάζει ο γείτονας, κάνουμε κάτι καλό. Και ένα άλλο μειονέκτημα που υπάρχει είναι ότι τα αποφάγια συνήθως δεν μαζεύουν ποτήρια. Ένα μαγειρεμένο φαγητό όμως, το λάδι ή το κρέας ή το ψάρι, θα μαζέψει ποτήρια. Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέξουμε λίγο λίγο. Ή καλό σκέπασμα με έτοιμο κόπο, να μην υπάρχει καθόλου μυρωδιά για να μην προσελκύσουμε τα ποτήρια, ή πρέπει να είμαστε τόσο καλοί τεχνίτες, ούτως ώστε το κόπο να αναπτύξει θερμοκρασίες γύρω στους 60 με 70 βαθμούς Κελσίου, που η ίδια η θερμοκρασία του κόμπος να διώξει τα ποτήρια, να δεν πάνε στη ζεστασιά τα ποτήρια. Εκεί καίγονται. Αν είναι όμως στους 35 βαθμούς Κελσίου που έχει αυτό το συγκεκριμένο κόμπος εδώ πέρα, ναι, και θα έρθουν τα ποτήρια, μπορούν να ζήσουν 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτές τις θερμοκρασίες τις υψηλές? Εκεί ξεχνάμε την παιδιά της εβδομάδας ανακάτεμα και γίνεται κάθε μέρα ανακάτεμα, διαβροχή, με αποτέλεσμα το υλικό μας να αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Θα μας κάνει βέβαια και τεχνίτες στο να φτιάχνουμε πολύ γρήγορα κόμπος, αλλά δεν σας προτείνω να το εφαρμόσετε γιατί θα βαρεθείτε. Είναι λίγο επίπονο. Ας τα αφήσουμε σε χαλαρές εφαρμογές, να καλυμπόμαστε με τις ανάγκες, ό,τι βγάζουμε, πετάμε, πετάμε στο κομποστοποιητή και γίνεται κόμπο, διότι στην άλλη περίπτωση θα χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, τα καρπούζια που φάγατε σήμερα στο σπίτι, είναι πάρα πολύ υδαροί και δεν έχετε κάτι στεγνό για να βάλετε, πρέπει να βρείτε υλικά τα οποία να μην είναι δάρι, δηλαδή να κόψετε και να τεμαχίσετε φύλλα, ή να ζητήσετε από κάποιον άλλο γείτονα ένα αποφάγια τα οποία να μπορούν να γίνουν μείγμα και να σταματήσουν τις οσμίες και να επίσης να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την άξονα θερμοκρασιών που σας λέω. Τώρα, προχωράει η διαδικασία της κομποστοποίησης. Έχουμε φτάσει
σε ένα σημείο έχουμε δει την άμορφη μάζα των ειδικών μας και λέμε ότι έχουν φτιάξει τον κόπο. Γεννάει το ερώτημα. Αυτό το υλικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα λουλούδια μας? Προφανώς όχι. Κάνουμε τα εξής βήματα. Ένα πιο σίγουρο βήμα είναι να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του υλικού μας. Αν με ένα θερμόμετρο έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία στο περιβάλλον και μέσα στο κόμπος που έχουμε φτιάξει, βάλουμε το θερμόμετρο και μας δείξει ότι η θερμοκρασία είναι 25 βαθμούς Κελσίου, τότε έχουμε την πρώτη υποψία ότι το υλικό μας είναι όριμο. Αν δούμε έστω και ένα ή δύο βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας, τότε το υλικό δεν είναι όριμο και πρέπει να το ξαναενεργοποιήσουμε. Δηλαδή διαβρέχοντάς το με νερό, ανακατεύοντάς το, μια θερμοκρασία υλικού περιβάλλοντος να είναι ίσιμη θερμοκρασία του υλικού μας, τότε λέμε ότι το έχουμε φτιάξει το κόμπος. Κατανοητό αυτό? Το επόμενο τώρα βήμα για μεγαλύτερη σιγουριά, για να το χρησιμοποιήσουμε στο κήπο μας, είναι να κάνουμε το τεστ φυτρώματος. Δηλαδή, παίρνουμε ένα μέρος από το κόμπος που έχουμε φτιάξει. Έχουμε αγοράσει από το εμπόριο μία τύρφη ή ένα οποιοδήποτε φυτόχωμα. Για ακόμα πιο εύκολη λύση, παίρνουμε από την επιτάνεια από τις λάσπες μας λίγο φυτόχωμα και βάζουμε στο μένα ένα κομμάτι που είναι το κόπος, σπόρους από μαρούλι, που είναι πολύ ευαίσθητο, ή από κάρτα, πάλι ευαίσθητο, και περιμένουμε να αναπτυχθούν και βάζουμε αντίστοιχα και σπόρους και στο κομμάτι που είναι το φυτόχωμα του εμπορίου. Στο φυτόχωμα του εμπορίου οι σπόροι βλαστήσανε, ενώ στο κόμπος οι σπόροι δεν βλαστήσανε, που σημαίνει ότι δεν είναι όριμο το υλικό μας. Αν όμως φυτρώσουν οι σπόροι και στο έτοιμο φυτόχωμα και στο κόμπος, τότε όλα πάνε μια χαρά και γίνεται η χρήση είτε σαν με τη σκέψη σαν λίπασμα, είτε με τη σκέψη σαν εδαφοδοπεριοτικό, είτε οτιδήποτε. Τώρα, αυτά είχα να σας πω, προτού κλείσω και να σας ευχαριστήσω, θέλω να έχετε πάρει σίγουρα κόμποστ από τα ΤΕΗ που έχουμε φτιάξει και έχετε πάρει και κόμποστ από τη, το οποίο έχει φτιαχτεί από την Πεδισσά, είναι από τα απορρίμματα από τα Χανιά. Και τα δύο κόμποστ θα τα ανακατέψετε με τρία μέρη κόμματος ή τύρφη, θα αγοράσετε από το εμπόριο, θα κάνετε ένα καλό ανακάτεμα και αυτό το υλικό θα το χρησιμοποιήσετε. Είτε συμπληρώνετε γλάστρες στο σπίτι, ή κάνετε μεταφύτευση, ή μπορείτε να το ρίξετε στον τύπο σας για καταφοβερτίωση. Μην το κάνετε πολύ πολύ επιφανειακά, διότι δεν έχει τόση εξοικείωση με το χέρι σας και μπορεί να δημιουργήσετε εγκάματα σε κάποια φυτά που θα πέσει στο υλικό μας και τότε θα υπάρχει μια αποτυχία, ένα παράπονο. Σας εγγυούμε ότι όσοι δεν το έχετε καταλάβει και χρησιμοποιήσετε μέσα στο υλικό που σας δώσαμε, θα κάψετε τα φυτά σας, να ξεράνε. Όσοι ασχολούν τώρα με τον κήπο, το λαχανόκηπο, ένα καρό της υποδομής συνήθως βάζει 60 λίτρα υλικά, άμμο ή τσαΐ ή οτιδήποτε. Αν εμείς τώρα βάζουμε 60 λίτρα κόπος και ανά γραμμικό μέτρο εκεί θα φτιάξουμε τις ντομάτες μας, αφήνουμε ένα καρότσι κόπος, τότε μπορούμε να κάνουμε μια εδαφοβελτίωση στα 100 ή 200 τετραγωνικά κήπο που θα χρησιμοποιήσουμε. Οι επιτυχίες των φυτών, ειδικά τη δεύτερη χρονιά, θα ξαναφτιάξουμε και τους σκοτεινούς κόπους, είναι θεαματικές. Υπάρχει η σιγουριά ότι τρώμε προϊόντα τα οποία δεν τα έχουμε λιπάνει με χημικά, που σημαίνει ότι είναι 100% βιολογικά, και είμαστε πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ.
ακούσατε. Εκεί όμως που θέλω είναι μερικές ερωτήσεις για να δούμε ποιοι έχουν ασχοληθεί, ποιοι όχι και τι θέλουν να μας ακούσουν όλοι που παρευθύνται εδώ πέρα. Μπορούμε να ρίξουμε μέσα στα ελληνικά και χώμα για να δώσουμε τη διαδικασία κάποιων άλλων. Όχι, δεν θα το συνιστούσα. Το καλύτερο θα είναι να πάρουμε έτοιμο κόμπος. Εμείς στην αρχή θα σας δώσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες που κάνετε την υποστοποίηση, αν χρησιμοποιείτε ένα κυβικό παράδειγμα κάνει την υποστοποίητη, θα σας δώσουμε 100 λίτρα δωρεάν κόμπος για να το χρησιμοποιήσετε για το κομμάτι, για τη σκέψη της υγρασίας, πολύ σωστή αυτή η εφαρμογή. Και όταν μετά εσείς παράξετε κόμπος, είμαστε επιστρέφετε ή κρατάτε ένα μέρος για να το χρησιμοποιήσετε για τα επόμενα σας υλικά που θα είναι πάρα πολύ πυλαρή. Κάτι άλλο, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άζωτο ή άλλα συστατικά, τι μπορούμε να βάλουμε μέσα? Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα σε αυτά. Ο εμπλουτισμός με χημικά στοιχεία, καλό είναι να γίνει στο τέλος, μετά που έχει οριμάσει το υλικό, που είναι το Όχι, να σου πω, αν βαφίσεις για μια εβδομάδα οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν, αρχίζουν και δουλεύουν. Αν είσαι κάποιο θερμόμετρο για να δεις και καταλάβεις αν κάνεις σωστά η δουλειά ή όχι, πρώτη φορά που θερμοκρασία σου ανεβαίνει, πρώτη μέρα μετά μπορεί να νιώσεις 30 βαθμούς Κελσίου, η δεύτερη 35, μετά να πάει 40, 45, μετά να αρχίσει να πέφτει. Να κατεβαίνει στους 43, να κατέβει στους 30 κλπ. Όταν βλέπεις αυτή την αυξομοίωση της θερμοκρασίας, σημαίνει ότι όπως είμαστε όλοι εδώ που καθόμαστε και αναπνέουμε, ο χώρος δεν ζεσταίνει περισσότερο από εκεί που είναι 2-3 άτομα μόνο. Δεν έχει μικροοργανισμό. Όταν είναι λοιπόν εγκλωβισμένοι μέσα στο βαρέι και δουλεύουν όλοι, αυξάνει την θερμοκρασία. Όταν αρχίσουν να ψοφάνε γιατί έχουν χάσει οξυγόνο, αυτό είναι το που κατέβαινε, ή δεν υπάρχει υγρασία, αρχίζει η θερμοκρασία να κατεβαίνει. Λοιπόν, εσείς κάνετε ένα ανακάτεμα, δηλαδή το πάτε το βαρύ. Thank you.